Στο διάστημα που λείπαμε συνέβησαν πολλά, πάρα πολλά. Τσιγκλάτε εδώ, θα τα πούμε τώρα και για την πανδημία, θα τα πούμε άπαξ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, διότι τελικώς και εδώ επικράτησε το δίπολο, ο δικοματισμός, πέστε το όπως θέλετε εσείς. Μια ζωή άσπρο-μαύρο, έτσι, κόκκινο-πράσινο και πάει λέγοντας γαλάζιο-κίτρινο, ό,τι χρώμα θέλετε τέλος πάντων. Εμβόλιο-αντιεμβόλιο, όπως είναι οι εικονοκλάστες και οι εικονομάχοι, εικονολάτρες μάλλον και οι εικονομάχοι και πάει λέγοντας. Θα θυμίσω ότι η αυλαία πέφτοντας σκέπασε ένα σκηνικό που θύμιζε κόλαση. Απ' τη μια είχαμε τις πυρκαγιές να μην δείχνουν διάθεση να σταματήσουν, απ' την άλλη πανδημία να διαγράφει μια σταθερή πορεία καθημερινά με υψηλό αριθμό κρουσμάτων, αλλά με νεκρούς που ποτέ δεν μειώθηκαν σημαντικά, παραμένοντας σε επίπεδο δεκάδας, μόνο για 10 περίπου ημέρες, εκεί περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, για να πάρουν ξανά την ανηφόρα, φτάνοντας μόλις μέσα σε ένα μήνα στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν 3 μήνες νωρίτερα. Βλέπετε, έχουν εξαφανιστεί από τις ενημερώσεις όλων υπεύθυνων και ανεύθυνων, οπαδών και πολέμιων, τα περίφημα διαγράμματα. Θα σας αναρτήσουμε μερικά στο site να τα δείτε. Τα διαγράμματα αυτά μιλούν από μόνα τους. 14 Εβδόμου του 21, απώλειες 7. Είναι κάτω από τη δεκάδα. 29 Εβδόμου του 21, απώλειες 9. Είναι κάτω από τη δεκάδα. Και μετά, όσο προχωρά ο Αύγουστος, ξανανεβαίνει. Και ξεπερνά τη δεκάδα και πάει στην 20άδα και φτάνει στην 30άδα. Στο ίδιο διάστημα, οι διασωληνωμένοι που ποτέ δεν μειώθηκαν κάτω από τους 121, και αυτό μόνο για μια μέρα, ξέρετε πια, 27 του 21, οι διασωληνωμένοι ήταν 121. Επέστρεψαν και πάλι στον ίδιο αριθμό, υψηλό αριθμό, των 296, που σημαίνει πληρότητα τουλάχιστον 60% μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Σημειώνω, 26 του 21, στα διαγράμματα που θα τα δείτε όταν αναρτηθούν, διασωληνωμένοι 296. 28 του 21, τον Αύγουστο, διασωληνωμένοι 296, με άλλα λόγια, η πτωτική, αν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει έτσι πορεία, δεν κράτησε παρά 1,5 μήνα. Δηλαδή, από τις 26 έως τις 27, ουσιαστικά έτσι δεν αφήσαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας και το ελάχιστο προσωπικό τους να ανασάνουν, αφού η πληρότητα, ακόμη και σε αυτή την επικοινωνιακά χαρακτηριζόμενη πτωτική πορεία, αντιστοιχεί ως προς την πληρότητα μόλις για ένα μήνα από 60 στο 35%. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτο, για να υπενθυμίσω ότι παραδοσιακά όλα τα προηγούμενα, κάθε καλοκαίρι, με αφορμή τη φυσιολογική μείωση του αριθμού των διασωληνωμένων και τη μείωση της ζήτησης των κλινών, διενεργούνταν συστηματικά η άκρως απαραίτητη συντήρηση των ΜΕΘ, που πρώτα και κύρια προέβλεπε, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, ολόκληρη σειρά ενεργειών προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Σήμερα, με τη συνεχή επιβάρυνση των ΜΕΘ, που σε λιγότερο από 5 μήνες κοντεύουμε να κλείσουμε ήδη, αν δεν το έχετε καταλάβει, 2 χρόνια, μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο να πεθαίνουν άτομα, όσα από αυτά βέβαια κατάφεραν να νοσηλευτούν σε κλίνη ΜΕΘ, από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, παρότι κατάφεραν κάποιοι εξ αυτών να γλιτώσουν από την COVID. Η θνητότητα στις ΜΕΘ είναι υπερβολικά αυξημένη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ωστόσο, όπως επανειλημμένα έχουμε επισημάνει και μόνο από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έφυγε ο Αρκουμανέας, ο αριθμός των νεκρών από την πανδημία δεν αντιστοιχούσε μόνο στη θνητότητα που καταγράφονταν στις ΜΕΘ, αλλά προέρχονταν κυρίως από τους θανάτους που προέκυπταν εκτός ΜΕΘ, είτε στους απλούς θαλάμους, είτε στις αυτοσχέδιες ΜΕΘ, σε ασθενείς που είτε δεν έβρισκαν κρεβάτι σε ΜΕΘ, είτε έφταναν στα νοσοκομεία με σημαντική καθυστέρηση, έχοντας παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες των τηλεφωνικών κέντρων του ΕΟΔΗ και της πολιτικής προστασίας, που είχαν πλέον αναχθεί σε ιατρικά κέντρα. Επιπλέον, αν δει κανείς τον αριθμό των ασθενών που εξήλθαν με θετική εξέλιξη από τις ΜΕΘ, όπως αυτός δίνεται από τα επίσημα στοιχεία, μόλις φτάνει μέχρι χθες στους 3.167.
Επομένως, αν υπολογίσει κανείς το συνολικό αριθμό των νεκρών που δυστυχώς έφτασε στις 14.920, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ότι το ποσοστό αυτών που κατάφεραν να γλιτώσουν από τους διασωληνωμένους είναι απελπιστικά μικρό. Αυτό δυστυχώς, γιατί πίσω από τους αριθμούς είναι και άνθρωποι, αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα και δείχνει το επίπεδο της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση, αλλά και στη νοσοκομιακή διαχείριση της νόσου ειδικότερα. Καθόλου παράξενο, δεδομένου ότι η χώρα μας εξακολουθεί δυστυχώς να διατηρεί σταθερά το αρνητικό ρεκόρ που κατέχει ήδη από τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου σε ημερήσιους θανάτους και σε θνητότητα, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά τον μέσο όρο της Ευρώπης. Το θυμάστε εκείνο το Our World in Data? Το θυμάστε? Μέχρι από την 1η Μαρτίου του 20, φτάσαμε στις 4 Οκτωβρίου του 21, είμαστε στην πρώτη θέση. Και για να μην θεωρηθεί, θα τα δείτε τα διαγράμματα, ότι πρόκειται για κάτι που συνέβη μόνο κάποτε στο παρελθόν ή στο πρόσφατο χρονικό διάστημα, θα παραθέσουμε ξεχωριστά το διάγραμμα που δείχνει την εξέλιξη των ημερήσιων θανάτων μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Είναι περιττό βέβαια να τονίσουμε ότι οι θάνατοι υπερβαίνουν κατά πολύ τους αντίστοιχους σε χώρες που δεν έκαναν καθόλου lockdown, σε χώρες που πήραν λιγότερα περιοριστικά μέτρα. Αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θάνατοι στις μικρότερες ηλικίες είναι πολύ περισσότερες στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες, τις οποίες οι θάνατοι συνέβησαν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στο πρώτο κύριο σχήμα, σε γυροκομεία και σε ιδρύματα που νοσηλεύονταν ή διέμεναν εξαιρετικά ευπαθείς πληθυσμοί. Και υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικά ημερήσια διαγράμματα ανά χίλιους κατοίκους. Παρατηρώντας τα προσεκτικά, διαπιστώνουμε ότι ακόμη και με το μικρότερο αριθμό ημερήσιων θανάτων, η χώρα δεν κατάφερε δυστυχώς να ξεφύγει από το θανατικό κλοιό, στον οποίο δεν ρέθηκε, θυμίζω, από πέρυσι τον Νοέμβριο, όταν ξεκίνησε το μεγάλο κύμα αρχικά στη Θεσσαλονίκη, πάλι υπάρχει, και που γρήγορα επεκτάθηκε στην Αθήνα, αφού προηγουμένως είχε κατακλείσει όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Φοβούμαστε ότι θα έχουμε επανάληψη του ίδιου σεναρίου, με τη διαφορά ότι τώρα εξαλείσσεται πολύ νωρίτερα, με τη δυναμική του να περιδιαγράφεται πιο απειλητική. Και αν τότε βέβαια είχε θεωρηθεί ως βασικό αίτιο η αθρώα και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο μετακίνηση των τουριστών από τους βόρειους γειτονές μας, στις χώρες των οποίων είχαν προπολού διαπιστωθεί αυξημένος αριθμός κρουσμάτων και θανάτων, τι μπορεί να πει κανείς σήμερα αλήθεια, όταν η κατάσταση στις χώρες αυτές παρουσιάζει σήμερα αυτή την ανησυχητική και απελπιστικά χειρότερη εικόνα? Το διάγραμμα Βουλγαρία, Ρουμανία, Σεβέρσκα, Μακεδόνια και Αλβανία τα λέει όλα, ακόμη και στο Κόσοβο. Ουδής λόγος βέβαια να γίνεται περί υπερβάλλουσας θνησιμότητας, δηλαδή της θνησιμότητας και από άλλα νοσήματα που παρατηρείται φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ένα διάγραμμα δείχνει πώς η διαχείριση πανδημίας κατάφερε να την εκτοξεύσει και μάλιστα σε μια περίοδο στην οποία υποτίθεται ότι τα νοσοκομεία έχουν επανέλθει εδώ και 3 μήνες περίπου στην ομαλή τους λειτουργία και εξυπηρετούν πλέον και τα λοιπά συνήθη νοσήματα με τακτικά ιατρία και τακτικά χειρουργία. Όχι πλήρως βεβαίως. Απίστευτο αλλά πραγματικό το νέο μακράβριο ρεκόρ που σημειώνεται δυστυχώς και σε αυτή την τραγική παράμετρο της υπερβάλλουσας, όπως δείχνει το επόμενο διάγραμμα που θα αναρτήσουμε, στο οποίο η χώρα μας δυστυχώς κατέχει την πρώτη θέση. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, Σεπτέμβριο, 12 Σεπτεμβρίου, έτσι. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και πάει λέγοντας. Μετά από όλα αυτά, φαίνεται να επαληθεύεται η άποψη που είχαμε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο. Μελετώντας τα τότε διαθέσιμα στοιχεία από το Euromomo, το έχουμε ξεχάσει αυτό, περί υπερβάλλουσας θνησιμότητας, σύμφωνα με την οποία το σύστημα δήλωσης των θανάτων παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ ταυτόχρονα οι διαχειριστές πανδημίας με κύρια ευθύνη του Εθνικού Λοιμοξιολόγου απέφευγαν επιμελώς τη δημοσιοποίηση της ήδη διαφαινόμενης αύξησης της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο σε σχέση με τους αυξημένους θανάτους και την υψηλή θνητότητα που επιμένουν ασφυκτικά στη χώρα μέχρι σήμερα είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη μοίρα και από χώρες όπως αυτές της κεντρικής Ευρώπης που έχουν χαμηλότερο από εμάς ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων. Δύο σχετικά διαγράμματα, το πρώτο δείχνει το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων και το δεύτερο τον αριθμό των ημερήσιων θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω από Ουγγαρία, Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία στους πλήρως εμβολιασμένους.
Δεν ισχύει όμως αυτό σε σχέση με το τι συμβαίνει με τον ημερήσιο αριθμό θανάτων. Μάλλον λοιπόν το βασικό επιχείρημα ότι επειδή όπως είναι φυσικό οι περισσότεροι από αυτούς που νοσούν είναι ανεμβολίαστοι, ότι αρρωσταίνουν επειδή ακριβώς δεν έχουν εμβολιαστεί και ότι το εμβόλιο είναι η απόλυτη λύση, είναι σταθερά από τις καλύτερες λύσεις ή η μοναδική διέξοδο στο πρόβλημα της πανδημίας, μπάζει. Ακόμη και τώρα λοιπόν που έχουν πάψει να μιλούν για το δίθεν τείχος ανοσίας, που όλοι άλλοτε πλέον παραδέχονται ότι απομακρύνεται συνεχώς και άλλοτε ανεβάζουν τον πήχη στα ποσοστά που απαιτούνται για την επίτευξή του, στην ουσία επιρρύττουμε τις ευθύνες της νόσου στο νοσούντα, λες και φταίνε αυτοί για τη διασπορά ή λες και ακόμη και οι ίδιοι εμβολιασμένοι δεν μπορεί να νοσήσουν. Το κυρίαρχο πρόβλημα της πανδημίας, θα το επαναλάβω, το λέμε 2 χρόνια, είναι η διασπορά, η μετάδοση του ιού, που δεν ξέρουμε το εμβόλιο αν δυνητικά τον περιορίζει, πάντως δεν το σταματά. Όσο δε θα έχει εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού μιας χώρας με κλειστά σύνορα και μάλιστα ταυτόχρονα, ώστε να μην υπάρχουν ανοιχτά χρονικά διαστήματα, παράθυρα, μέσα στα οποία ο ιός θα διακινείται ανεμπόδιστα. Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη χρησιμότητα του εμβολίου, να βαρέσει το κεφάλι του σε κανένα τραπέζι. Αρκεί όμως αυτή να μην υπερεκτιμάται για λόγους σκοπιμοτήτων, που δεν είναι καθόλου λίγες, και να μην χρησιμοποιείται ως μοναδικό όπλο, εγκαταλείποντας τα κλασικά μέτρα της δημόσιας υγείας, που είναι εκείνα ακριβώς που εμποδίζουν και περιορίζουν τη διασπορά. Αυτό ακριβώς έγινε και εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα και στη χώρα μας σε επίπεδο ενεργειών, δηλαδή στην πράξη, ενώ φυσικά στα λόγια υπεύθυνοι δεν σταματούν να τονίζουν την αναγκαιότητα του συνδυασμού των μέτρων αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση, είναι άλλο να συστήνεις το εμβόλιο αναδεικνύοντας τις πραγματικές του ωφέλιμες δυνατότητες, που τελικά είναι ότι σε μεγάλο ποσοστό, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 6-8 μηνών ενδεχομένως και λίγο περισσότερο, αποκλείει τις βαριές μορφές της νόσου, πράγμα αναμφισβήτητα κυρίαρχο και εξαιρετικά σημαντικό, και άλλο να του προσδίδει ιδιότητες που δεν έχει, δηλαδή ότι παρέχει πλήρη ανοσία, ότι αποκλείει τη μετάδοση της νόσου, παρουσιάζοντάς το ως πανάκια και ως μοναδικό όπλο, ότι πρόκειται για κλασικό εμβόλιο όπως άλλα που παρέχουν πλήρη διαβίου ανοσία, εμποδίζοντας τη μετάδοση του ιού. Από την άλλη, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων παρέμεινε σε τριψήφιο νούμερο μόνο για ένα περίπου μήνα, μεταξύ των πρώτων ημερών του Ιουνίου και των πρώτων ημερών του Ιουλίου, όπως απεικονίζεται σε σχετικό διάγραμμα. Ωστόσο, ακόμη και εκείνο το διάστημα δεν σταμάτησαν οι εισαγωγές και η πίεση στα νοσοκομεία. Αυτό όμως που εξακολουθεί να παραμένει ως ένιγμα ανεξιχνίαστο είναι η σχέση μεταξύ αριθμού κρουσμάτων και εισαγωγών. Δηλαδή, ενώ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια σαφή σχέση ανάμεσα στον αριθμό των ημερήσεων κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, η οποία κυμαίνεται περίπου στα επίπεδα 180 με 220 εισαγωγές σε 2 με 2.500 κρούσματα, στη χώρα μας παρουσιάζεται το φαινόμενο οι εισαγωγές να είναι περισσότερες με μικρότερο αριθμό ημερήσεων κρουσμάτων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει δυνατότητα να αποτυπωθεί αυτή η σχέση συγκριτικά με τις άλλες χώρες, γιατί η Ελλάδα δεν χορηγεί τα απαραίτητα δεδομένα. Απόδειξη αυτού είναι το διάγραμμα που δείχνει σαφώς μέχρι πότε δίνονταν τα σχετικά στοιχεία, με το ζόρι μέχρι τις 4 Ιουλίου του 2021. Υπάρχει ένα ένιγμα ανεξιχνίας στη σχέση μεταξύ αριθμού κρουσμάτων και εισαγωγών και αποτυπώνεται στα περίφημα διαγράμματα σε σχέση και με τις άλλες χώρες. Αυτή λοιπόν η ενιγματική αναλογία έχει προφανώς μια μόνο πιθανή εξήγηση, ότι τα κρούσματα θα πρέπει να είναι λογικά πολύ περισσότερα και απλώς δεν ανιχνεύονται. Αυτό δε έχει με τη σειρά του άλλες 2 πιθανές εξηγήσεις. Είτε δεν αναζητούνται είτε δεν ανιχνεύονται με το σωστό τρόπο, δηλαδή με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα. Για να μην βάλουμε άλλη μια περισσότερο τραγική υπόθεση εργασίας, ότι δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Διόλα πίθανο, δεδομένου ότι όπως είχαμε αναφερθεί σε σωρία εκπομπών, σύσσωμοι διαχειριστές πανδημίας είχαν ξορκίσει τα μαζικά τεστ, το τέστινγκ, την ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, χωρίς επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση, ενώ ταυτόχρονα καταργώντας την πράξη με αυθαίρετες και ανυπόστατες δικαιολογίες στα μοριακά τεστ
Είχαν καθιερώσει στην αρχή τα λιγότερο αξιόπιστα rapid test. Στη συνέχεια προχώρησαν στη γενικευμένη χρήση των ακόμη λιγότερων αξιόπιστων self-test, τα οποία διευκόλυναν να παρουσιάζουμε στοιχεία όμορφα, κατάλληλα για να μειώνουμε κατά το δοκούν τους δείκτες θετικότητας, γεγονός που επέτρεπε να δικαιολογείται η ελεύθερη και ανεξέλεγκτη κίνηση του πληθυσμού και των ξένων επισκεφτών. Σε όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν και εμβολιασμοί, όπου το εμβόλιο ανέλαβε να λύσει από μόνο του. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο λάθος. Συνολικά το πρόβλημα της πανδημίας, ακόμη και της ίδιας διασποράς. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση ανέλαβε το ρόλο της πανάκειας, του μαγικού φίλτρου, του απόλυτου όπλου που εναλλάσσονταν εκείνη την περίοδο με το υπερόπλο των self που μετά το ξεχάσαν, που βρίσκονταν τότε στις δόξες του όπως θα θυμόσαστε. Χαρακτηριστικό υπήρξε το φαινόμενο στα ΜΜΕ, όπου αμέσως μετά τους πρώτους εμβολιασμούς, πριν καλά-καλά συμπληρωθούν οι πρώτες χιλιάδες των εμβολιασμένων, γίνονταν λόγος και συστηματική αναφορά στα προνόμια και τις ελευθερίες, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε την ανοιχτή, προκλητική αν θέλετε, απόπειρα εξαγοράς συνείδησης στην νεολαία με την προπληρωμένη κάρτα και το free pass. Ήταν πλέον φανερό ότι το εμβόλιο δεν θα έπαιζε πλέον μόνο το ρόλο της απόλυτης μοναδικής λύσης στο πρόβλημα της πανδημίας, γεγονός που θα κάλυπτε απόλυτα όπως φαντάζονταν οι ειδικοί και διαχειριστές της, αλλά και του διαβατηρίου για την επιστροφή σε μια κανονικότητα, αγνώστου βέβαια ποιότητας, προοπτικής και διάρκειας. Δυστυχώς στην πορεία τα πράγματα δυσκόλεψαν αρκετά, γιατί εκτός από τα έγγενη προβλήματα που κουβαλούσε μαζί του, από τη φύση του το εμβόλιο, δηλαδή ήταν αποτελεσματικό για τις βαριές μορφές της νόσου, γεγονός που επαναλαμβάνω για τους ψέκες είναι παράλογο να το υποτιμά κανείς, δεν εμπόδισε τη μετάδοση, δεδομένου ότι δεν εξασφάλιζε πλήρη ανοσία, εμφανίστηκαν επιπλέον και μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, εκτός από τις άμεσες παρενέργειες, που ήδη ήταν αρκετά αυξημένες, χωρίς να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, 9 μήνες αργότερα, κανείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει με σαφήνεια τις απότερες παρενέργειες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο μέλλον. Ακόμη και στο χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον μιας τριετίας, που οι ίδιες οι μελέτες έβαζαν στον αρχικό βασικό σχεδιασμό τους και για τον οποίο είχαν πάρει την αρχική έγκριση για την εξαγωγή τους. Ανεξάρτητα όμως από αυτά, οι χειρισμοί της Επιτροπής Εμβολιασμών σε συνεργασία με τον ΕΟΦ, το Υπουργείο Υγείας, έφυγε και ο Κικίλιας, και τους λοιπούς διαχειριστές πανδημίας ήταν τόσο αδόκιμοι έως επικίνδυνοι, που επιδείνωσαν σαφώς τη μετέπειτα εξέλιξη. Βεβαίως, στα ΜΜΕ είχαμε την τακτική της επαναλήψεως, που είναι μήτρη μαθήσεως, εμπεδώσεως, αφομοιώσεως κτλ. Και όσων άλλων σύγχρονων δεινών έριχναν συνεχώς λάδι στη φωτιά του ήδη ενθερινόμενου κλίματος αντιεμβολιασμού, πέστε το ψέκες, που αποτελούσε συμπληρωματική έκφραση της μειοψηφίας των αρνητών του ιού, ακόμη και της ίδιας της νόσου, γιατί έχουμε και από τέτοιους. Η ισχνή αυτή αρχικά μειοψηφία, προσέξτε, συντηρήθηκε και ανδρώθηκε τόσο από την επικοινωνιακή πολιτική αλλά και γενικότερα από τη διαχείριση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να υποφεληθεί από τις πρόσθετες ανεπάρκειες, τα σφάλματα και τους κάκιστους χειρισμούς των αρμόδιων επιτελείων και επιτελών. Έτσι, αυτό που στην αρχή είχε σχεδιαστεί στο να αποτελεί έναν εύκολο αντίπαλο και που ενισχυόταν στην πορεία με τα διπλά μηνύματα και την επιστημονική αβεβαιότητα, σε εισαγωγικά, που εξευτέλισε με προσωπική του ευθύνη και ο εθνικός λοιμοξιολόγος, καθιστώντας την δίκοπο μαχαίρι πάλι εισαγωγικά, άρχισε όπως ήταν φυσικό να κόβει από δύο κατευθύνσεις και να εξελίσσεται σε τερατούργημα. Έτσι λοιπόν, παρά τις αρχικές τριαμβολογίες, φτάσαμε πολύ γρήγορα σε μια στασιμότητα στον τομέα των εμβολιασμών, με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα. Και αντί το θλιβερό αυτό αποτέλεσμα να γίνει μάθημα και να αποτελέσει έστω και καθυστερημένα αφορμή για περισυλλογή και αλλαγή πολιτικής στη διαχείριση πανδημίας, που αντί για ύφεση εξακολουθούσε να προσιάζει έξαρση, σηματοδότησε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι, αφού πρώτα επιχειρήθηκε να ταυτιστεί οποιαδήποτε επιφύλαξη, αμφισβήτηση, αντίθεση σχετικά με την ακολουθούμενη διαχείριση πανδημίας, με την περιθωριακή μειοψηφία των ψεκασμένων αρνητών συνωμοσιολόγων, οι οποίοι φιλοξενούν χωρίς διάκριση πλήθος στοιχείων ακόμη και ακροδεξιάς υφής, στη συνέχεια, χάρη σε αυτή την αυτόματη κατηγοριοποίηση, θυμώθηκε κάθε αντίλογος, ανεξάρτητα αν βασίζονταν σε επιστημονική τεκμηρίωση,
και χρησιμοποιούσε την κοινή λογική ως αυτονόητο εργαλείο σκέψης. Το μονοπόλιο της συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων, που απέκλειε όλο το προηγούμενο διάστημα κάθε δημόσιο διάλογο, έλεγχο και κριτική, σε συνδυασμό με την απόλυτη μονόπατη στάση των ΜΜΕ, όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά εξασφάλισε την κυριαρχία και έστρεψε την προσοχή του κοινού μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της δημόσιας υγείας. Εμείς αυτό καταλάβαμε δύο μήνες. Το εμβόλιο, αντί να αξιοποιηθεί ως όφιλε, συντελώντας αποτελεσματικά στο υπάρχον συνολικό οπλοστάσιο ενάντια στην πανδημία, αποτέλεσε άλλο ένα κοινότυπο εργαλείο στη φαρέτρα μιας επικοινωνιακής πολιτικής διαχείρισης. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, οι πραγματικοί λόγοι της συνέχισης της διασποράς, δηλαδή το έλλειμμα ενεργειών σε επίπεδο δημόσιας υγείας, με ανεπαρκή επιδημιολογική επιτήρηση, που ήδη μετά την έφοβο των ΣΕΛΦ έχει ήδη καταργηθεί, ταυτόχρονα πάλασαν τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία από τις υποχρεώσεις τους για το τέστινγκ, την ανίχνευση των κρουσμάτων, τη συγχυλατίση των επαφών τους, την απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, επιπλέον με την καλλιέργεια κλίματος εφησυχασμού και επανάπαυσης, σε συνδυασμό με τις μονότονες συνεχώς επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις και γενικόλογες υποδείξεις, οι συνεχείς υποσχέσεις για την προνομιακή μεταχείριση των εμβολιασμένων, η χαλάρωση των μέτρων ως δείγμα επιβεβαίωσης αποτελεσματικότητας του εμβολίου και της επιχείρησης ελευθερία, δεν εμπόδιζαν καθόλου τον ανεξέλεκτο συγχρονισμό και την ανέμελη μετακίνηση του πληθυσμού και μαζί με αυτήν και την ταχύτατη διάδοση του ιού. Αυτό έγινε. Επειδή δε από τα στοιχεία που αναγκαστικά δίνονταν στη δημοσιότητα προέκυπταν προφανώς το ερώτημα, γιατί εφόσον όλα πάνε καλά, η επιδημιολογική εικόνα δεν βελτιώνεται, αφού πρώτα το τεράστιο επιχειρησιακό κενό επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί με τη γνωστή θεωρία του αποτυπώματος, στη συνέχεια βρήκαμε τον ένοχο τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Είναι γεγονός ότι η εξάπλωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο προσέφερε ένα φαινομενικά ικανοποιητικό άλοθη στην απραξία της διαχείρισης. Ωστόσο, όποιος ήταν σε θέση ή είχε τη διάθεση να μελετήσει τα στοιχεία, θα διαπίστωνε αμέσως το αντίθετο. Γιατί εκτός από το γεγονός ότι η γόνιμη ιδιωματική επιτήρηση ήταν σαφώς περιορισμένη σε τραγικά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις υποδείξεις του ECDC, ακόμη και η ίδια η μετάλλαξη δεν είχε καν προλάβει εκείνη την περίοδο, όχι σήμερα, να υπερσκελίσει την κυρίαρχη τότε Βρετανική. Θα παραθέσουμε δύο σχετικά διαγράμματα. Αυτό λοιπόν που κατάφεραν τα επιτελεία των ειδικών και των διαχειριστών ήταν να επιδεινωθεί η πανδημία, διευκολύνοντας τη διασπορά και βελτιώνοντας εικονικά την επιδημιολογική εικόνα, δημιουργώντας προφανώς προσωρινά μια εικονική πραγματικότητα, η οποία συναρμολογούνταν κατάλληλα στα ΜΜΕ και επενδύονταν με επιστημονικοφανή μανδύα από μοντελίστες, να μην τους ξεχνάμε, Βορείου και Νοτίου Ελλάδας. Οι εμβολιασμένοι από τη μια μεριά, χωρίς ιδιαίτερες προφυλάξεις και με τη σιγουριά που τους είχε εμφυσίσει το ιατρικό κατεστημένο, άθελά τους μετατράπηκαν σε ασυμπτωματικούς φορείς του ιού και της νόσου, μιας και ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς νοσούσαν κιόλας, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, όπως οι ασυμπτωματικοί φορείς προηγούμενης περίοδου, να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε είδους τεστ και ο πακτολός από τα σέλφ απ' την άλλη, αποτέλεσαν το free pass όχι για τους πολίτες, αλλά για τον ίδιο τον ιό. Προφανώς αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε όλο αυτό το διάστημα με την πολιτική που την είχε προκαλέσει και τη συντηρούσε σε έναν ήσυχο ανέμελο κλίμα απραξίας αδράνειας, χωρίς αντιθέσεις, αμφισβητήσεις, κριτική και χωρίς φυσικά φωνές που μέχρι τότε προέβαλαν κάποιες άλλες απόψεις στηριγμένες σε επιστημονικά επιχειρήματα. Αυτό επέτρεψε να περάσουν πλέον σε ένα άλλο επίπεδο που, αν και ήταν ήδη αντιληπτό από τις αρχές Αυγούστου, εν τούτης παρέμενε χωρίς τη δέουσα αντιμετώπιση, με αποτέλεσμα να γίνεται ολοφάνερο σήμερα που είναι πλέον ήδη αργά. Έτσι, απομακρυνόμενοι από το πεδίο της κλασικής αντιπαράθεσης του υπαρκτού προβλήματος πανδημίας και της εφαρμογής των μέτρων της δημόσιας υγείας, στράψαμε την προσοχή σε ένα, και κυρίως του κοινού την προσοχή, σε ένα τεχνιέντος προαναγγελθέν επίπεδο σύγκρουσης, σε φαντασιακό επίπεδο, εκείνο της εμβολιομαχίας κατά το πρότυπο της οικονομαχίας της εποχής του Βυζαντίου, μετατρέποντας αυτή τη φορά τους πολίτες σε εμβολιομάχους, εμβολιοκλάστες και εικονολάτρες. Φυσικά υπάρχει κατάλληλη νομοθετική επεξεργασία και έτσι, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη νεοσύστατων επιτροπών επιστομόνων σε επίπεδο ειδικών και βιοειθικής
Και αφού προηγήθηκε η νομική κατοχήρωση της λεγόμενης υποχρεωτικότητας του εμβολίου, αρχικά μεν για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, χωρίς να αποκλείεται διόλου στο μέλλον η καθολική εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας, σήμερα μπαίνουμε και σε ένα νέο ιδιώνυμο. Με το πρόσχημα της πανδημίας, των ψευδών ειδήσεων που υπάρχουν fake news, της διασφάλισης υγείας των πολιτών και της προστασίας δημόσιας υγείας, από πράξεις, ενέργειες, δηλώσεις και άλλα πολλά που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη, επιχειρείται να δοθεί οριστικά και ένα τέλος στην ελευθερία έκφρασης γνώμης, εφαρμόζοντας ένα πρωτόγνωρο καθεστώς λογοκρισίας που αντίθετα με ό,τι συνηθίζαμε να λέμε μέχρι τώρα δεν θυμίζει καθόλου άλλες σκοτεινές εποχές. Γιατί ίσως ξεπερνάει, αφού είναι σαφώς πιο καμουφλαρισμένο, χειρότερο, με πολλούς μανδύες δικαιωμάτων και φυσικά στη νέα του διάσταση με επιστημονική τίβενο. Δεν πρόκειται προφανώς για απόψεις που διατυπώνει κάποιος που δεν συμφωνεί με τη διαχείριση πανδημίας. Πρόκειται για την πλέον ανηλικρινή εικόνα που επιχειρείται σήμερα σε βάρος κοινωνίας εν μέσω πανδημίας και εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, για πείτε μου τώρα, συθέμελα άλλαξε η φρουρά όλων των επιτελείων που διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα ανεπιτυχώς, αναποτελεσματικά και ακροβατώντας επικινδύνως την κόψη του ξηραφιού, φτάσαμε σχεδόν 15.000 νεκρούς, και μετέτρεψαν την πανδημία σε υγειονομική κρίση, και όλα αυτά θεωρούνται φυσιολογικά. Έχουμε μια μετάβαση, αλλαγή υπουργού, αλλαγή επικεφαλής, δεν τρέχει τίποτα. Ανεξάρτητα από την απάντηση που θα δώσει ο κάθε ακροατής, αυτό για το οποίο εμείς είμαστε σίγουροι είναι ότι πρόκειται για ένα βατερλό που πληρώσαμε πολύ ακριβά, αλλά και μια επιβεβαίωση όλων όσων λέγαμε για πάνω από ένα χρόνο, με πολύ σκληρά λόγια, έγκαιρα και τεκμηριωμένα. Και γι' αυτό δεν θα ξαναμιλήσουμε, παρά μόνο αν κριθεί αναιγκαίο, παρά τις δυσκολίες.